Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Αλφα Ελμέ, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαρό. Κύριε Κατσαρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Δελιβάρη. Αύριο έχουμε ανοίγοντα σχολεία, επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία του και του νομού μας και σε ολόκληρη την Ελλάδα μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ξεκινώντας όμως με μια ερώτηση η οποία νομίζω εκφράζει αρκετούς γονείς, αν θα έπρεπε οι μαθητές να γυρίσουν εν μέσω κορονοϊού και εν μέσω τόσων κρουσμάτων που έχουμε τις τελευταίες ημέρες λόγω των εορτών. Ποια είναι η άποψη της Αλφα Ελμέ γι' αυτό? Σε πρώτη φάση πρέπει να πούμε ότι τα σχολεία είναι ασφαλής χώρος για όποιον προσέρχεται σε αυτά. Και προσωπικά θεωρώ ότι είναι και ασφαλέστερος από κάποιους άλλους χώρους που συχνάζουν οι νέοι μας. Άρα πολλοί είναι προτιμότερο να είναι στο σχολείο κάποιος παρά να είναι κάπου έξω. Όμως έχουμε εκφράσει τις ενστάσεις μας, συγκεκριμένες ενστάσεις για συγκεκριμένα πράγματα. Τις εκθέσαμε προς την Υπουργό και πολύ περισσότερο προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή ξέρει δηλαδή τις ενστάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων και των μαθητών αλλά και των καθηγητών. Και θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια μικρή παρέμβαση και μια μικρή αλλαγή όσων ανακοινώθηκαν, ή μικρή ή μεγαλύτερη, προς την κατεύθυνση και των δικών μας επιδιώξεων. Δεν έγινε αυτό και θεωρώ ότι τα αποτελέσματα της διαχείρισης έτσι όπως δημιουργήθηκαν τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται, όπως καταλαβαίνετε. Πριν λίγη ώρα λάβαμε μια ανακοίνωση από την Αλφα Ελμέ με τα αιτήματά σας και με πράγματα νομίζω πολύ λογικά αυτά που ζητάτε από την πολιτική. Είναι μια προσωπική ανακοίνωση που έστειλα και στους συναδέλφους και στα μέσα ενημέρωσης που αναφέρω τι ακριβώς ζητήθηκε από την Υπουργό στην τελευταία συνάντηση της Ελμέ και τι ακριβώς πήραμε τελικά. Ουσιαστικά δεν πήραμε τίποτα από αυτά που ζητήσαμε, αν και ήταν όλα στη σωστή κατεύθυνση και θα μπορούσα να σας αναφέρω κάποια πράγματα έτσι. Αν θέλετε, ναι. Αν θέλετε, ναι. Αν θέλετε, ναι. Βεβαίως έχουμε. Μπορείτε να μας πείτε, ναι. Ωραία. Στην πρόσφατη συνάντηση λοιπόν με την Υπουργό, η ΟΛΜΕ ζήτησε 6-7 βασικά πράγματα. Πρώτον, να ανακληθούν οι συγχωνεύσεις που γίνανε στα ολιγομιλή τμήματα, όπως ξέρετε και το Ευηνοχώρι, ας πούμε, στην περιοχή μας αντιμετώπισε ένα τέτοιο θέμα. Υπήρχαν κάποια τμήματα ολιγομελή, με λίγους μαθητές δηλαδή, που δεν έγινε έγκαιρα η δημιουργία τους. Σε κάποια σχολεία όπως στη Γαβαλού υπήρξαν συγχωνεύσεις τμήματων. Αντί δηλαδή να πάμε σε μικρότερα τμήματα με λιγότερο αριθμό μαθητών, πήγαμε σε μεγαλύτερα τμήματα με συγχωνεύσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπήρχε το διδακτικό προσωπικό και δεν θα στήχιζε, ας πούμε, τίποτε η λειτουργία αυτών των τμήματων. Επίσης ζητήσαμε διενέργεια rapid test, που όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρω όλη η κοινωνία και όλος ο κόσμος, είναι πολύ πιο ασφαλή και ήταν σίγουρο ότι θα γίνονταν σε δομές κρατικές, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την κατάσταση της υγείας και των μαθητών και των εκπαιδευτικών που θα πάνε στα σχολεία από αύριο. Επιθυμούσαμε επίσης πρόσληψη αναπληρωτών, όπως είχε γίνει πέρυσι με τριμηνίτες αναπληρωτές συναδέλφους, οι οποίοι θα κάλυπταν τις διδακτικές ανάγκες στην περίπτωση εκπαιδευτικών που θα νοσούσαν από τον κορονοϊό τυχόν, και τώρα δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνουν οι μαθητές που θα αρρωστήσουν και δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστούν τα μαθήματα σε αυτές τις περιπτώσεις για αυτούς τους μαθητές. Δεν υπάρχει παροχή ειδικού υλικού προστασίας για κανέναν από εμάς, ούτε για τους μαθητές φέτος προβλέφτηκε κάτι, ούτε και για τους καθηγητές. Όλοι πηγαίνουμε στο σχολείο με προσωπικά μέσα αυτοπροστασίας, μάσκες που αγοράζουμε ήδη με χρήματα δικά μας και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια οικονομική αιμορραγία και για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών και για τις οικογένειες των μαθητών, γιατί απαιτούνται ειδικές μάσκες, όπως ξέρετε, αυξημένης προστασίας πλέον, με βάση τις συστάσεις των αρμοδίων. Δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από τον ΕΟΔΙΟ, όπως ζητήσαμε, σε περιπτώσεις που γίνεται αυξημένα κρούσματα, που υπάρχουν αυξημένα κρούσματα εντοπίζονται σε ένα σχολείο. Δεν έχουν προβλεχτεί άδειες ειδικού σκοπού για ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών ή ομάδες εκπαιδευτικών που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ζητήσαμε επίσης ενίσχυση των κρατικών δομών υγείας που, όπως ξέρετε, όχι μόνο δεν έχουν ενισχυθεί, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και αναστολές εργασίας για υγειονομικούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, αν και είναι υγιείς. Επίσης, ζητήσαμε αναστολή της εφαρμογής διάφορων γραφειοκρατικών μέτρων που έχουν εφαρμοστεί στα σχολεία, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και η τράπεζα θεμάτων, που φορτώνουν και τους εκπαιδευτικούς με περισσότερο έργο.
Ζήτησαν προσαρμογή των σχολικών μονάδων στη νέα πραγματικότητα αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με νέες εργασίες και πρόσληψη και ίσως και διοικητικών υπαλλήλων όπως προβλέπεται ήδη, απλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε κανένα σχολείο από την κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί απερίσπαστοι να ασχοληθούν με τα εκπαιδευτικά τους και μόνο καθήκοντα. Να σας επισημάνω ότι είμαστε η μοναδική δημόσια υπηρεσία και δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη αντίστοιχη υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα που πλέον ασχολούμαστε και με καταγραφή κρουσμάτων και με εχνηλάτιση αντί να υπάρχουν κάποιοι καθηγητές, κάποιοι υπάλληλοι. Όλη την γραφειοκρατία δήλωση των κρουσμάτων κτλ. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά στο ελληνικό δημόσιο. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά στο σχολείο, που επίσημα είναι ένας, αλλά ανεπίσημα κάνουμε πάρα πολύ αυτή τη δουλειά στα σχολεία, δεν μπορεί όπως καταλαβαίνετε να βρισκόμαστε ταυτόχρονα και στην τάξη να κάνουμε μαθήματα. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει αυτή η ιστορία. Είναι γνωστό ότι στις πρώτες ώρες σε όλα τα σχολεία το μάθημα δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω και δεν υπάρχει. Το έχουμε ζήσει ήδη στην πρώτη περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2021 που ανοίξαν τα σχολεία για τη νέα χρονιά μέχρι και πριν την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων. Δεν λέμε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Δεν διαμαρτυρόμαστε για πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Προσερχόμαστε σε διάλογο με τον Υπουργό Παιδείας. Εγώ δεν θέλω να σας διακόψω. Δεν ακούει τίποτα από αυτά που τις λέμε. Ούτε αυτή, αυτό ούτε σε αυτό ήθελα να σταθώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτά που, η ένστασή μας. Σε όλα αυτά που είπατε και είναι κατανοητά και σε αυτά που αναφέρετε και στην ανακοίνωσή σας. Ποια είναι η απάντηση που πήρατε, αν δεν πήρατε καμία απάντηση, να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί το σημαντικό είναι, ναι, μεν εσείς έχετε κάποιες προτάσεις. Φαντάζομαι ότι το λογικό θα ήταν να σας πούν για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ή να σας πούν τις δικές τους απόψεις. Σας είπαν κάτι για αυτές τις απόψεις που είπατε, για όλα αυτά που καταθέσατε. Αφού επαναλάβω για μια ακόμα φορά λοιπόν ότι όλες οι απόψεις που καταθέτουμε ήταν σε λογική γραμμή, σε λογική βάση, δεν είμαστε ούτε οι δήμονες ούτε οι επιστήμονες, δεν εκφράσαμε επιστημονικά την άποψή μας για κάποια από τα μέτρα που πάρθηκαν κτλ. Απλά εκφράσαμε την ανησυχία μας και τις ενστάσεις μας για πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει το προηγούμενο διάστημα στην πανδημία. Δεν είπαμε εμείς να αλλάξει η Επιτροπή το έργο, να επέμβουμε στο έργο της Επιτροπής και να αποφασίσουμε εμείς αντί για την Επιτροπή κάποια πράγματα. Εμείς επισημάναμε λοιπόν τις αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει και υπάρχουν σε αυτά τα μέτρα όπως έχουν ανακοινωθεί. Η απάντηση όμως που πήραμε με τον Υπουργό δυστυχώς ήταν ότι τα μέτρα είναι αυτά, δεν θα γίνει καμία αλλαγή και από εκεί και πέρα δεχτείτε τα για να προχωρήσει η διαδικασία. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να μην τα δεχτούμε, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, θα πορευτούμε με αυτά τα μέτρα. Το θέμα είναι όμως, εσείς είστε δημόσιοι υπάλληλοι, είχαμε καταθέσει τις ενστάσεις μας. Έχουμε και καταθέτουμε και την ανησυχία μας ότι αν κάτι πάει στραβά, δεν φέρουμε εμείς την ευθύνη και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς. Δυστυχώς και εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Υπουργείου μας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Να πω όμως και θέλω να τονίσω για να σταθώ σε αυτό που είπατε εσείς για ελέγχους rapid test από κάποιον ουδέτερο τομέα, ουδέτερο φορέα όπως είπατε και εσείς, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι τα self-test που γίνονται μέσα στο σπίτι της κάθε οικογένειας, έτσι, και δεν ξέρουμε κατά πόσο γίνονται σωστά ή και να σας πω και κάτι άλλο, κατά πόσο γίνονται κιόλας. Γιατί υπάρχουν. Όχι, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Αυτό σας λέω. Επίσης δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν γίνονται σωστά. Ίσα-ίσα που η Επιτροπή κιόλας έχει δώσει σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνονται τα τεστ, εκδηλώνοντας και αυτή την ανησυχία της για το αν τα self-test που κάνουμε στο σχολείο μας, γίνονται, στο σπίτι μας, στο χώρο μας, γίνονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Οπότε εφόσον το λέει η Επιτροπή αυτό, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι, γίνονται όλα καλά κτλ. Μακάρι να γίνονται όλα καλά. Αλλά να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα τώρα για να δείτε το μέγεθος του παραλογισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή κάποιοι μαθητές δεν έχουν πάρει self-test. Δεν κατάφεραν να πάρουν. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν πήραν. Αυτό ήθελα να σας πω. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν αυτοί οι μαθητές για να καταλάβουν λοιπόν ποιος είναι ο παραλογισμός στην ιστορία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάνε αύριο το πρωί από τις 7 η ώρα μέχρι ό,τι ώρα προλάβει ο καθένας πριν το άνοιγμα του σχολείου να προμηθευτούν το self-test. Να φύγουν από το σχολείο γιατί όπως το είπε και η Υφυπουργός Παιδείας σήμερα και την ακούσαμε όλοι στα μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να γίνει στο χώρο του σχολείου το self-test. Έστω μέσα στο αυτοκίνητό τους έξω από το χώρο του σχολείου να κάνουν το self-test παρουσία του γονέα τους. Να πάνε στο λογιστή τους ή να το δηλώσουν και οι ίδιοι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, στην πλατφόρμα EduPass το αποτέλεσμα του self-test
και να έρθουν στο σχολείο εφόσον είναι όλα καλά τα πράγματα. Πολλοί μαθητές δεν θα μετακινηθούν και με λεωφορείο προς το σχολείο για να προμηθευτούν αυτό το self-test και να το κάνουν πάλι με την παραπάνω διαδικασία που περιέγραψα. Φανταστείτε τώρα πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτή η ιστορία, πόσοι θα το κάνουν αυτό το πράγμα και πόσοι θα καταφύγουν στη λύση που είπατε κι εσείς και ενδεχομένως να το κάνουν και αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Να δημιουργούν ένα self-test απλά χωρίς να το έχουν κάνει. Που επαναλαμβάνω, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Αυτό, αυτό θέλω να σας πω όμως. Είναι low stereo λύσεις αυτό που προτείνεται και που πρέπει να γίνει. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ξεκινάμε και έχουμε πολλές ανησυχίες. Εγώ θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, αν τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας στο σχολείο, υπάρχει ασφάλεια για πολλούς. Και επαναλαμβάνω, είναι σίγουρο ότι για πολλούς υπάρχει περισσότερη ασφάλεια από ό,τι υπάρχει σε άλλους χώρους που κινούνται. Απλά το μόνο μου πρόβλημα προσωπικά και όλων των εκπαιδευτικών και αυτή την αγωνία εκφράζω, είναι αν θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Κατσαρέ, και εγώ, ότι υπάρχει ασφάλεια στα σχολεία. Και αν θα λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας όπως πρέπει να ληφθούν. Πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτό ήθελα να σας πω, ότι ναι, υπάρχει ασφάλεια στο σχολείο, εφόσον όμως όλα γίνονται σωστά. Και γι' αυτό δεν είστε ούτε εσείς οι καθηγητές αρμόδιοι. Νομίζω ότι έχει μεγάλη ευθύνη το Υπουργείο για αυτή την κατάσταση που επικρατεί, γιατί εδώ μιλάμε για εμβολιασμένες οικογένειες που μπορεί να είναι εμβολιασμένες, μιλάμε για οικογένειες όμως που μπορεί να έχουν και ηλικιωμένους στα σπίτια τους, μιλάμε για οικογένειες που μπορεί να έχουν ευπαθείς ομάδες μέσα στα σπίτια τους και κάποιος γονέας να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, και μιλάμε ότι αύριο τα σχολεία θα ξεκινήσουν έχοντας, θα έλεγα όχι 100%, θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι γονείς θα δουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν θα στείλουν το παιδί τους αν έχει κάποιο σύμπτωμα. Έστω και αν δηλώσουν ότι έγινε το τεστ. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στη θέση του γονέα. Εγώ τα παιδιά μου θα στείλω στο σχολείο να σα δώσω να καταλάβετε, αλλά εμένα τα παιδιά μου νοσήσαν κιόλας από κορονοϊό. Θεωρώ ότι έχουν κάνει και τα δύο εμβόλια του κάθε παιδί μου. Θεωρώ ότι έχουν στοιχειώδη ασφάλεια. Φοβάμαι βέβαια για το λεωφορείο με το οποίο θα μετακινηθούν. Δεν μπορώ να σα το κρύψω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει κάθε οικογένεια δεν μπορώ να το. Δεν θα το κρίνω. Εγώ δεν είμαι ικανός να το κρίνω εξάλλου. Αυτό σας λέω ότι. Δεν θέλω κιόλας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας είπα, εκφράζω τους προβληματισμούς που υπάρχουν και ως γονιός και ως καθηγητής και ως πρόεδρος της ΑΛΦΕΛΜΕ και ως συνδικαλιστής, εκφράζοντας και την άποψη όλων των συναδέλφων, θεωρώ. Και για μια ακόμα φορά εκφράζω και την απορία μου για ποιο λόγο ουσιαστικά το Υπουργείο μας κάλεσε για να μας ανακοινώσει τις αποφάσεις που ήδη ξέραμε. Εφόσον υπάρχει διάλογος, φαντάζομαι ότι ο πιο ανίδιος, ας πούμε, με θέματα διαλόγου, καταλαβαίνει ότι όταν σε καλεί κάποιος σε διάλογο, είναι έτοιμος να δεχθεί και κάποιες από τις προτάσεις σου. Οι προτάσεις μας ήταν όλες λογικές. Ήταν όλες λογικές οι προτάσεις μας και θέλω να το τονίσω αυτό. Έχουμε φύγει από τη λογική που δεν δεχόταν η ΟΛΜΕ διάλογο με το Υπουργείο. Ευτυχώς, αυτή η εποχή έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Αλλά δυστυχώς από τότε που έχει βγει αυτή η εποχή, δεν βλέπω κανέναν υπουργό, ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε από την τωρινή, να δέχεται έστω κάποιες από τις προτάσεις μας. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Ας ελπίσουμε ότι να μην είναι οι μαθητές και οι γονείς και οι καθηγητές αυτοί που θα πληρώσουν αυτή την κατάσταση, γιατί νομίζω ότι όσα εσείς καταθέσατε, τις προτάσεις μάλλον που καταθέσατε και όσα οι αγωνίες, γιατί και εμείς για να σας πάρουμε αυτή την ώρα τηλέφωνο για να συνομιλήσουμε μαζί, έχουμε και εμείς δεχτεί τηλεφωνήματα από γονείς και νομίζω ότι όλοι οι γονείς ξεκινούν αύριο τα παιδιά τους και έχουν ένα άγχος για το πώς θα γυρίσουν και πώς θα είναι η κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί επαναλαμβάνω, είμαι και εγώ γονέας, εμείς σας δίνουμε το λόγο της τιμής μας ότι στα σχολεία θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να υπάρχει ασφάλεια στα σχολεία. Και φωνές θα βάζουμε στους μαθητές που γυρνούν χωρίς μάσκες, όπως κάναμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, και θα τους καλούμε να παίρνουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει και ανθρωπίνως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τα διδακτικά μας καθήκοντα, γιατί έχουμε φορτωθεί, όπως σας είπα, πάρα πολύ διοικητικό έργο και πάρα πολύ γραφειοκρατικό έργο, δυσανάλογο και με την εκπαίδευσή μας και με τις ώρες εργασίας που έχουμε στο σχολείο. Δυστυχώς και μέχρι τις 4-5 ώρα το απόγευμα να δουλεύαμε, υπάρχει ένας τόσο μεγάλος όγκος εργασίας που επιπλέον αυξάνεται και με άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν στο σχολείο μας, που δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Απλά επαναλαμβάνω, εμείς δίνουμε το λόγο μας ότι όσο περνάει από το χέρι μας η διαδικασία θα είναι
όπως πρέπει να γίνεται και όπως είμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και να τονίσω... Ήθελα να πάνε τα πράγματα καλά, εύχομαι να πάνε τα πράγματα καλά, δεν θέλει κανείς το κακό, ας ευχηθούμε να διαψευτούν όλοι οι φόβοι δικοί μας και οι φόβοι των γονέων και να πάνε τα πράγματα όλα ρολόι. Οπότε. Και ποιος δεν το θέλει αυτό, και νομίζω να κλείσω και κάτι να προσθέσω ακόμη, θα πρέπει να υπάρχει και η σωστή συνεργασία και από τους γονείς, και νομίζω ότι αν κάποιο παιδάκι δεν έχει κάνει το self-test αύριο, ας μην πάει στο σχολείο ή να επικοινωνήσει και να πει ότι δεν έχει self-test και αν δεν μπορεί μάλλον να πάει στις 7 η ώρα το πρωί, να βρεθεί μια λύση τουλάχιστον να μην πάει και να έχει κάποια συμπτώματα και να υπάρξουν άλλα προβλήματα. Αυτό να πω, γιατί είναι και πολλές οικογένειες που μπορεί να μην έχουν ούτε αυτοκίνητο, μπορεί να μην έχουν δυνατότητα να πάνε οι γονείς τους στα παιδιά από τις 7 η ώρα γιατί μπορεί να εργάζονται. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν υπάρχει ευχέρεια σε όλα τα σπίτια για να μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, που είναι λογικό, έτσι. Έτσι ακριβώς, και κάνω έκκληση και εγώ από την πλευρά τη δικιά μου να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας από όλους τους γονείς και σε συνεργασία με το σχολείο δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην επιλύεται, οτιδήποτε πρόβλημα και αν είναι αυτό. Οπότε κάνω έκκληση, όσοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ό,τι έχει ήδη ανακοινωθεί, να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου. Οι συνάδελφοι είναι σίγουροι ότι θα δώσουν την καλύτερη λύση σε κάθε σχολείο και για κάθε περίπτωση ειδικά. Κύριε Κατσαρά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δελημάρη. Να είστε καλά.